Ανατροπή στη δίκη για τη δολοφονία του Παντελή Δουρουντάκη μετά την παρέμβαση του εισαγγελέα εφετών, ο οποίος ζητά να διεξαχθεί η δίκη από την αρχή. Πρωτόδικα πριν από λίγα 24 ώρα, το Μικτόρκο το δικαστήριο Ρεθύμνου με ψήφους 6 εναντί 1 απάλλαξε από τις κατηγορίες τα 3 άτομα που κάθισαν στο εδόλιο, κρίνοντας ότι ο βασικός κατηγορούμενος βρέθηκε σε άμυνα. Βεβαίως η υπόθεση ξεκινάει από το 0. Αυτό το 6-1 έδωσε την ευκαιρία στο εισαγγελέα εφετών να ζητήσει τη δικογραφία, να ασχοληθεί με το σκεπτικό της αποφάσεως της πλειοψηφίας των 6 δικαστών. Την άποψη ότι η δίκη πρέπει να μεταφερθεί σε άλλο εφετείο εξέφρασε μετά την παρέμβαση του εισαγγελέα εφετών ο συνήγορος της οικογένειας του Παντελή Δουρουντάκη. Εδώ καθαρά προσωπική άποψη ότι και αυτό θα εκτεθεί αρμοδίως όταν θα έρθει η ώρα, ότι η υπόθεση αυτή δεν πρέπει να δικαστεί στην Κρήτη, κατά την ταπεινή μου άποψη. Εν πάση περιπτώσει, άλλοι έχουν γνώση περί αυτού και θα αποφασίσουν όταν θα έρθει η ώρα. Ο 45χρονος κτηνοτρόφος που κατηγορήθηκε για το έγκλημα καταδικάστηκε τελικά μόνο για τη χρήση του όπλου σε ποινή φυλάκισης 6 μηνών εξαγοράσιμη και με αναστολή. Αθώοι κρίθηκαν και οι συγκατηγορούμενοι του που κάθισαν στο εδόλιο για περιήβρηση νεκρού, καθώς θεωρείται ότι τον βοήθησαν να θάψει το θύμα μαζί με το αυτοκίνητό του σε λακοβάθους 5 μέτρων στον Αλικιανό, όπου βρέθηκε μετά από πολύμηνες έρευνες της αστυνομίας. Υπόθεση, είτε στο Μικτόρκο το εφετείο Χανίων είτε σε κάποιο άλλο Μικτόρκο το εφετείο, θα ξεκινήσει από το 0. Αυτό σημαίνει ότι όλα πλέον είναι ανοιχτά για τον κατηγορούμενο.